Έλα ρε Κωστάκη, έστω δυο μερούλες μόνο στη Σύρο, στη μάνα σου. Είσαι καλά, κορίτσι μου. Η μάνα μου μένει σε διάρρη, που θα χωρέσουμε. Για ξενοδοχείο, ξέχασε το, δεν μας παίρνει. Εγώ για τα παιδιά το λέω που έχουν πάθει παράκρουση να φύγουνε. Να μην ανησυχείς καθόλου, μια χαρά είναι τα παιδιά μας. Εμείς έχουμε μάθει να προβάλλουμε τις επιθυμίες μας πάνω τους. Μην ανησυχείς, πλάκα κάνουνε, παιχνίδι. Ελάτε, ζεστή είναι. Συζητούσαμε με τη μαμά για το θέμα των διακοπών. Δεν χρειάζεται συζήτηση, θα πάμε Μύκονο. Αυτή που δείχνεις είναι η αμοργός. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ να πάω θέλω, δεν θα οδηγήσει και το πλοίο. Η Μύκονος παρά είναι κοσμική. Εγώ λέω να πάμε Ρόδο. Έχει πλούσια ιστορία, πολλά αξιοθέατα, είναι πολυπρόσωπη και... Είναι κοινό το αλέκι. Αν κοιτάξεις καλύτερα φαίνεται και στο χάρτη. Αυτή που δείχνεις είναι η Σίμη. Ίδια περίμετρα έχουν, ρε. Αρχίσατε τους καυγάδες κιόλας. Το βρήκα, να πάει στο εξωτερικό. Στα Τσακίδια. Ωραία, τα αποφασίσαμε. Ο Λουκάς θα πάει στη Ρόδο να βρει τη Σίμη, ο Νικόλ Τσακιδάκια και εγώ Μύκονο. Με τρόπο, Κώστα, με τρόπο. Σταμάτα, ρε Ρένια, παιδιά είμαστε. Συζητήσαμε με τη μαμά τις ιδέες σας και καταλήξαμε σε κάποια. Πώς? Νοικιάσαμε μια ωραία μεγάλη μεζονέτα. Με κήπο, ευάερη, ευήλια. Μεζονέτα! Wow! Έχει τρία υπνοδωμάτια. Έχει μεγάλο σαλόνι, έχει καθιστικό, κουζίνα. Έχει κήπο, έχει όλα τα ηλεκτρονικά είδη. Να φανταστείτε, έχει μέχρι και κονσόλα για παιχνίδια. Και όλα αυτά σε απόσταση αναπτωρής από την παραλία. Πού, Κωστάκι, πού? Μαζέψου. Λοιπόν, τι λέτε? Πότε φεύγουμε? Είμαστε ήδη εδώ. Εδώ? Εδώ στο σπίτι? Ναι, γιατί? Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε διακοπές εδώ στο σπίτι. Να χαρούμε, ρε παιδί μου, το σπίτι μας, να χαρούμε τον κήπο μας. Και γιατί όχι, ο ένας τον άλλον. Έλατε, πείτε, πού είναι οι κάμερες? Ποιες κάμερες, αγάπη μου? Αφού μας κάνετε πλάκα. Δεν κάνουμε πλάκα, δεν κάνουμε πλάκα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολλοί κόσμος έχει αλλάξει το πρόγραμμά του. Θα το διαφοροποιήσουμε κι εμείς. Τι να κάνουμε? Εν μέσω οικονομικής κρίσης είμαστε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Αυτό λύνεται εύκολα. Θα κάνουμε ανταλλακτικό τουρισμό. Εναλλακτικός λέγεται, Χάρη. Ο δικός μου λέγεται ανταλλακτικός. Πρόσεξε. Θα βρούμε πρώτα μια οικογένεια από τη Μύκονο. Έτσι. Έτσι. Ούτε οι Μυκονιάτες έχουν λεφτά. Έτσι. Έτσι. Οπότε τους λέμε να ανταλλάξουμε σπίτια για 10 ημέρες. Τέλειο! Εμείς θα πάμε στη Μύκονο και αυτοί θα έρθουν στην Αθήνα. Μην το συζητάς. Άλλωστε όλοι οι Μυκονιάτες ψοφάρουν να έρθουν στην Αθήνα να δουν τον καύσωνα από κοντά. Έχω μια άλλη ιδέα. Να κάνουμε κάμπινγκ. Ναι, ωραίο! Θα πάρουμε το αυτοκίνητο και όπου μας αρέσει θα σταματήσουμε και θα βάλουμε μια σκηνή. Και άλλη μέρα μετά θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε μπάνιο. Αυτό που λες, Χάρη, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να βάλεις τη σκηνή όπου σου αρέσει. Γιατί? Γιατί δεν επιτρέπεται, αγάπη μου, μόνο στα μέρη που είναι οργανωμένο το κάμπινγκ και πληρώνεις. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κλέψουμε? Πρέπει να γίνουμε εγκληματίες για μια χούφτα μου και ένα κουβαδάκι? Το πήραν και πολύ καλά, ε. Εντάξει, παιδιά είναι, θα το ξεπεράσουν. Άλλωστε, θα περάσουνε ζάχαρη. Αμπά! Τι είναι, αγόρι μου? Άνοιξε την πόρτα να μπουν οι καινούριες μυγές. Συντύχη μου. Ανησυχώ πολύ, Κωστάκη. Ξέρεις τι μου υποχάρεις? Ότι θέλει να ανοίξουν τα σχολεία. Τους έχουμε καλομάθει με τις διακοπές. Πρέπει να μάθουν να περνάνε καλά παντού. Εμείς πώς περνάγαμε καλά με το τίποτα, δηλαδή? Εμείς είχαμε φαντασία. Ακόμα έχουμε. Πού είναι οι σκηνές που είχαμε? Ποιες σκηνές? Τι να τις κάνεις? Αφού δεν πάμε εμείς διακοπές, θα φέρουμε τις διακοπές στο σπίτι. Ωχ! Κατασκήνωση! Ωαου! Έχουμε και πισίνα! Έχουμε πισίνα! Έχουμε πισίνα! Δεν μιλάτε σοβαρά τώρα. Γιατί, αγόρι μου, θα περάσουμε καλά με τα μέσα που έχουμε. Αυτό λέω κι εγώ. Με τα μέσα! Μέσα! Εγώ γουστάρω άγριες καταστάσεις. Φύση, εξερεύνηση! Στον κήπο του σπιτιού σου είσαι, Χάρη. Ακριβώς αυτό είναι το νόημα, βρε Λουκά. Συνδυάζουμε την ύπαιθρο με τις ανέσεις του σπιτιού. Αχ,
Όχι, αν να κάνουμε κάτι θα το κάνουμε σωστά. Καλά λέει, όχι φλωριές. Το σπίτι κλειδώνει για τρεις μέρες. Και πού θα πηγαίνουμε τουαλέτα? Αν πηγαίνεις τουαλέτα δεν θα σου να το σου ξυδώσω. Ελάτε ρε, ελάτε. Είχες δίκιο Κωστάκη μου, αμέσως προσαρμόστηκαν σαν στο σπίτι μας. Έχουμε πισίνα, έχουμε πισίνα, έχουμε πισίνα. Προσπάθησε να το απολαύσεις. Διακοπές είμαστε. Από πού? Από την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό? Γκρινιάζεις, βρε. Μάθε να απολαμβάνεις τη ζωή. Ναι, είναι φοβερή εμπειρία να κοιμάς στο χώμα. Γιατί? Όλο το ζωικό βασίλειο έξω κοιμάται. Ναι, και είναι τόσο ευτυχισμένα που κάνει κράνα πίσω στα σπίτια μας. Απαπαπαπα, την γκρίνια είναι αυτή, αμάν. Εντάξει. Είπαμε να μην πάμε διακοπές επειδή δεν έχουμε λεφτά. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι λύση να κοιμόμαστε έξω σαν τους άστεγους. Δεν έχουμε δηλαδή καμία αξιοπρέπεια, κανένα επίπεδο. Πού τους είδες, παιδί μου, τους άστεγους? Κοίτα μας εδώ με τις πισίνες μας, τις σκηνές μας, τα ντεκόρ μας. Άλλοι θα πλήρωναν για αυτό το μεγαλείο. Ναι, ποιοι? Έτσι είναι οι μπούσκες. Περνάνε καλά και με τα πολλά και με τα λίγα. Να είχαμε και λίγη μουσική. Εγώ. Κυρία Χρυσούλα, δεν μάθατε τίποτα 25 επεισόδια. Μπούσκα σε σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Πάμε κάπου που δεν... Φτάνει. Το μετάνιωσα. Γιατί, δεν σε άρεσε το τραγούδι? Θέλετε να παίξω κάτι άλλο? Ναι, αγάπη μου. Τι να παίξω? Παίξε σκάκι. Κυρία Χρυσούλα, μόλις τελειώσετε με την τουαλέτα, πείτε μου, γιατί θέλω κι εγώ να κατουρίσω. Τα τουαλέτα, βρε, τι λες? Με τι νομίζετε γεμίσαμε την πισίνα? Το φουρνούζι μου, πείτε φουρνούζι μου, καλή, γιατί δεν μπορώ να πω χωρίς το φουρνούζι. Τι κάνεις, μωρέ, σήκω πάνω να διασκεδάσεις, βρε, κάμπινγκ κάνουμε. Τι θα κάνουμε, ρε μπαμπά, υποκήπιο ψάρεμα, εικονικό σερφ, δεντροντούφεκο ή μήπως θα βουτήξουμε με μπουκάλες στον υπόνομο, τι? Πιο απλά πράγματα. Θα κάνουμε τάβλινγκ. Έλα να σε σκίσω. Εγώ δεν παίζω τάβλινγκ και να με καβαλάνε τα ζώηφια. Έχεις γίνει παιδί της πόλης, βρε. Ενώ εγώ που μεγάλωσα στην Ήπεθρο, έχω εξοικειωθεί ζωαρμονικά με τα πλάσματα του Θεού. Βέβαια, με τις κουρκουρίτσες, τις σαλαμάνδρες, τα κουνάβια, τους ασβούς. Τα... Διώχτη. Όχι, να μάθεις να ζεις αρμονικά. Διώχτη, με ενοχλεί. Εμένα καθόλου. Ενοχλεί εμένα, διώχτη. Ρένια! Για κοίτα την καλά, μήπως είσαστε φίλοι από τη Σύρο. Ρένια! Α! Τι έγινε, φύγε! Τον πίσω στην κατάπια! Είσαι καλά, μήπως σου βγήκε η αλλεργία, σου χρειάζεται κορτιζόνη? Εντάξει. Όπα, να το άκουσα. Πριν στην κυκλώσσα σου, Κώστα, το άκουσα! Όχι, λαλαλαλαλαλα. Ας τα λαλαλα, Κωστάκι, πες η σκότηση. Μαυρίλα. Κώστα. Εντάξει, θυσκότη. Να το, αφού σου λέω πριν στην κυκλώσσα σου. Άμα προχωρήσει το πρίξιμο, θα έχουμε άλλα. Σταμάτα. Όχι. Όχι, κορτιζόνη. Δεν θέλω, είμαι εντάξει. Ναι, ρε παπά. Εντάξει είναι το παιδί τη φίλη. Κοροϊδεύει. Εντάξει, Κώστα μου, μη μανδύρει κιόλα. Τι βάνα αυτό. Χρυσούλα! Ελά, έλα, γύρνα. Αούθο! Όχι, εκεί είχα χτυπήθει. Sorry. Θυχτή. Σκάθε. Σκάθε. Μπαμπά, έλα να παίξουμε οι τρεις. Ο Χάρης είναι άσχετος. Άθε με τώρα, δεν έχω όρεξη. Έλα ρε Κωστάκι, μη σε παίρνει από κάτω τώρα με ένα τυχηματάκι. Πώς και πώς σε περιμένουν τα παιδιά. Μπαμπά, έλα να σου δείξω το σερβίς μου. Ο Νικόλας λέει ότι είμαι άσχετος. Εντάξει.
Φέρμηρε! Άστονε! Πονάω! Δέρμα εγκατασκήνωση! Μα δέστε και πάμε μέσα! Τι λες ρε μπαμπά, να κάνουμε ολόκληρο ταξίδι πάνω που αρχίσαμε να περνάμε καλά! Περνάς καλά εσύ, γιατί είμαι έτσι! Έστω, κάτι είναι κι αυτό! Κωστάκι μου, μια νύχτα μόνο, σε παρακαλώ, κάν' το κι αυτά! Έστω! Για καλέ με! Όλα καλά! Καλά, καλά, μωρέ! Καληνύχτα! Ρε χαρήκανε πιο εκεί, κοριούς πιάσαμε. Δε φταίω, γλιστράει. Και σε πήγαινε πιο πέρα, μισός πάνω μου είσαι. Εγώ φταίω που είναι κατηφορικό το οικόπεδο. Τελικά δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα να έρθουμε εδώ. Εγώ τι να πω που έχω μια πέτρα στο σβέρκο μου. Άντε κοιμήσου τώρα να τελειώνουμε. Να ησυχάσουμε επιτέλους. Εγώ πάω σπίτι. Δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πάω να δω τηλεόραση. Καλό βράδυ. Και μην ανάψετε φώτα γιατί θα μας πάρουν είδηση. Μαμά! Εγώ ήρθα για τουαλέτα. Εμείς και εμείς. Ναι, ο μπαμπάς. Το ένα φως είναι σκληρό. Αϊθή χτυρπουνούπι. Είμαι ο Κώστας Μούσκας. Δέχομαι επίθεση. Το πρωί μου επιτέθηκε πιθήνα, ύστερα σίγκα. Μετά μου επιτέθηκε μπαλάκι, τώρα μου επιτίθεται κουνούπι. Δεν ξέρω αν θα αντέξω μέχρι το πρωί. Η φύση με εξηγείται. Θα σ' αγαπώ. Γεια σας. Ο Κώστας προσπάθησε να κοιμηθεί στη σκηνή, αλλά το βράδυ τον χάζωσαν τα κουνούπια. Δείξε, Κωστάκι. Είμαι γλυκοαίματος. Και μετά έσκασε και βγήκε από τη σκηνή, κοιμήθηκε στην ξαπλώστρα, αλλά το πρωί άργησε να ξυπνήσει και τον έκαψε ο ήλιος. Δείξε, Κωστάκι. Είμαι άσυγα, σιγά-σιγά. Αν και στα ρένιο, σαρπάζω αμέσως, ρε παιδί μου. Να σου βάλω λίγο γιαουρτάκι ακόμα, αγάπη μου. Όχι γιαούρτι. Ναι, ναι. Όχι. Δεν αντέχω άλλο. Είναι οι χειρότερες διακοπές στη ζωή μου. Μην ανησυχείς, μπαμπά. Κανόνισα εγώ διακοπές για όλους μας. Κοιτάξτε! Ο πρώτος τυχερός τηλεθεατής είναι ο κύριος Νικόλαος Μούσκας, ο οποίος κέρδισε διαμονή τριών ημερών για δύο άτομα σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο σε ιδηλιακή παραλία. Συγχαρητήρια, κύριε Μούσκα! Νικόλα, είσαι μεγάλο άτομο τελικά. Να σου πω, Νικόλινο, τίποτα για τη Ρόδο δεν είχε. Εσένα τι νοιάζει, εμένα θα πάρει έτσι κι αλλιώς. Δεν κατάλαβα. Οι διακοπές είναι για δύο άτομα. Και ποια είναι τα άτομα στην οικογένεια, εγώ και ο Νικόλας. Παιδιά, ηρεμήστε, δεν γίνεται να πάτε μόνοι σας διακοπές. Εμείς όχι. Εσείς όμως μπορείτε. Τι λες, παιδί μου. Θα σας το κάνω δώρο. Θα πας εσύ με τη μαμά και εμείς θα κάτσουμε σπίτι. Όλο και μεγαλώνει το άτομο, Νικόλα, υποκλίνομαι. Όλοι μαζί θα πάμε κάπου αν είναι. Περίμενε να πάρω τηλέφωνο στο ξενοδοχείο, να δω πόσο κοστίζει το δωμάτιο. Μην ανησυχείς, θα κερδίσω εγώ άλλο ένα δωμάτιο. Είμαι σε μεγάλες φόρμες τελευταία. Απίστευτο που κέρδισε δεύτερη φορά. Το ξέρεις ότι ο Νικόλας μας είναι τόσο τυχερός. Αν το ξέρω θα τον πήγαινα στο καζίνο. Μην ρε Κωστάκι τα πετάς έτσι σαν βόμβες, θα τσαλακωθούν. Είναι καλό ξενοδοχείο παιδί μου εκεί, έτσι θα εμφανιστείς σαν τον γύφτο. Αυτό το μαγιό θα πάρεις? Ναι, γιατί? Ρε Κώστα, δεν πήραμε πέρσι ένα σορτσάκι? Δεν με βολεύει το σορτσάκι, μου κρέμονται πράγματα. Άσε μας, ρε Κωστάκι, που σου κρέμονται πράγματα. Θα είναι όλοι στην τρίχα και θα είσαι εσύ σαν τον Πίλια στο Ροδατσάντα και Κοπάνα. Ωραία, λοιπόν. Βάλε αυτό. Να κάνω και καλό χρώμα. Τώρα τι να σου πω. Τίποτα να μου πεις. Βάλε στην βαλίτσα ό,τι κουστάρεις και θα φορέσω ό,τι μου πεις. Ό,τι σου πω, ε? Τώρα θα δεις. Τι κάνεις, Νικολίνο?
μου. Φέτος μας έβγαλες ασπροπρόσωπους. Θα κάνουμε χάι διακοπές για χάρη σου. Το καταδύναμη. Είσαι πολύ τυχερό παιδί. Ευχαριστώ θερμά. Απ' την άλλη δεν είναι παράλογο. Έχεις αυτό που λένε κληρονομική τύχη. Κληρονομική? Ναι, το κληρονόμησες από τον πατέρα σου σημαίνει. Από μένα δηλαδή. Εσύ είσαι τυχερός. Βέβαια είμαι τυχερός. Αφού έχω ένα παιδί σαν και σένα. Μπαμπά, τι θέλεις? Βρε Νικόλα, θέλεις να παίξουμε ένα παιχνίδι? Δεν μπορώ, έχω δουλειά τώρα. Δεν είμαι για παιχνίδια. Είναι εύκολο. Τι παιχνίδι? Να, θα μου πεις 6 νούμερα. Αυτό δεν έχει πλάκα. Έχει πλάκα μα κερδίσεις. Και πώς κερδίζεις? Αν τύχουνε τα νούμερα που είπες. Και ποιος λέει ποια είναι τα σωστά? Η κληροτίδα. Η κλητόρη, η κλητόρη. Μην τα λες αυτά, παιδάκι μου. Κληροτίδα, μια φίλη μου. Φίλη σου? Α, η μαμά το ξέρει. Όχι, και μην πεις τίποτα. Έλα, πες 6 νούμερα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ανακατεμένα, όχι με τη σειρά. 6, 4, 5, 2, 3, 1. Ας το, ξέχνα το, σε ευχαριστώ πολύ. Ρε μαμά, τι βάζεις κορδελάκια? Δεν θα πάμε με το αεροπλάνο. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματά μας, Λουκά. Οι διακοπές θέλουν οργάνωση. Λοιπόν, έτοιμοι? Έτοιμοι. Ωραία, όπως είστε, κατεβείτε κάτω, ξεφορτώστε τα αμάξι, πηγαίνετε τα πράγματα μέσα και ραντεβού εδώ σε ένα τέταρτο. Εγώ τα χρειάζομαι όλα. Δεν χωράμε, παιδί μου. Εσείς έχετε πάρει πολλά. Μια βαλίτσα πήραμε με τη μαμά. Έλα, Κωστάκη μου, θα τα χωρέσουμε. Καλά, εγώ επιβιβάζομαι. Τα πράγματα? Όποιος θέλει πράγματα να κατέβει να φορτώσει. Σε ένα λεπτό ξεκινάει το αυτοκίνητο. Εγώ μια χαρά είμαι, άνετος. Φύγαμε. Σιγά. Έλατε να τραγουδήσουμε, βρε, εκδρομή πάμε. Μπούσκα είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Όχι ρε μαμά. Όξεις τώρα, γιατί. Μην μας το κάνεις αυτό. Μαμά, φτάνουμε. Ρε Νικόλα, πάρε το χέρι σου. Δεν είναι χέρι αυτό. Το γενικό του νερού το κλείσαμε. Άρε, μαμά! Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Κι αν με πάψες να μ' αγαπάς, πες μου το να το ξέρω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Πάμε! Γεια σας, έχουμε κερδίσει 2 δωμάτια στο όνομα... Μπούσκας, Νικόλας Μπούσκας. Βεβαίως, καλώς ήρθετε. Μισό λεπτάκι να φύγουν οι κύριοι και θα φωνάξω τον γκρουμ για τα πράγματά σας. Μην ανησυχείτε, έχουμε φέρει έναν από το σπίτι. Μισό λεπτάκι να βρω τις κάρτες σας. Κυρία, καλέ κυρία. Μην ενοχλείς τον κόσμο, Νικόλα. Μα, μαμά. Κατέβασε το χέρι, Νικόλα, δεν δείχνουμε. Περίμενε λίγο, αγάπη μου. Συγγνώμη, το πρωινό είναι μέσα στην προσφορά. Βεβαίως, έχουμε υπέροχο μπουφέ. Ρε μαμά! Νικόλα μου, μιλάω, αγάπη μου, συγγνώμη. Ταυτότητα θέλετε? Αν έχετε την καλοσύνη. Ρε μαμά! Σταμάτα, βρε Νικόλα, να κανονίσουμε τα δωμάτια. Μαμά, μαμά, μαμά! Νικόλα, επιτέλους. Καλά, εγώ προσπάθησα. Αχ, Κωστάκι μου, τι ωραίο που είναι το δωμάτιό μας. Να είμαι καλά, ο Νικόλας μου. Για τέτοια ζωή, βρε, είμαι γεννημένη εγώ. Τέρμα και τελείωσε. Ρε, γιατί είναι αυτά που βάλες στη βαλίτσα μας? Τα ρουχαλάκια σου, αγάπη μου, δεν μου πες να σου φτιάξω εγώ τη βαλίτσα. Πήρα ό,τι νόμιζα. Τι να πω, μετά από τόσα χρόνια με στέλνει σε κόσμους από κόσμους. Κόσμους από κόσμους που σου πήρα πουλόβερ. Πουλόβεράκι, το πιάσε το υπονοούμενο. Πλάκο σε βαρύ χειμωνιά. Κώστα, τι είναι αυτό? Γύρνα. Τι λες, παιδί? Πατέρα!
Πώ στην παραλία. Πήγαινε ρε, κατεβαίνω κι εγώ, κάνω λίγους χιλιακούς. Παιδιά μου, τρελάθηκες, τι είναι αυτό που κουβάλισες. Ξέρω εγώ, εσύ τα πήρες μαζί. Κώστα, αυτή η βαλίτσα δεν έχει κορδελάκι. Δεν πειράζει, έχει στολή νοσοκό μας. Κώστα, δεν είναι δική μας αυτή η βαλίτσα. Δεν θα το μάθει κανείς. Ναι, και τι θα φοράω εγώ τρεις μέρες, τη στολή της νοσοκό μας. Ή μήπως το... Πάω στη ρεσεψιόν. Γαμώτο, ρενιά. Μήπως σε εκτύπησα. Εδώ δεν έχει κοχύλια. Γεια σε. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Εδώ δεν έχει κοχύλια. Ετσατμίσου λέμε. Τι γλυκό αγοράκι που είσαι εσύ. Καλά τα λέγαμε για παιδιά. Θες να κάνουμε και μαζί ένα. Να κάνουμε μια γνωριμία εννοώ. Ο Νικόλας είναι αδερφός μου. Τι αδερφός μου δηλαδή, σαν παιδί μου τον έχω τον Παγάσα. Γεια σου Νικόλα, είμαι η Ντέπη. Γεια σου Ντέπη, είσαι πολύ πιο όμορφη από την Ναταλία. Ποια? Η Ναταλία είναι μια ξαδέρφη μας, τη θυμάσαι και εσύ βρε Νικολάτη με. Ο Χάρης πού είναι? Παίζει πινκ. Πινκ πονκ εννοείς? Όχι, πινκ πονκ λέγεται όταν παίζουν δύο. Ο Χάρης δεν σταυρώνει δεύτερη παλιά, οπότε παίζει πινκ, κατάλαβες? Αντί να τα φτιάξεις με αυτόν, δεν τα φτιάχνεις με εμένα. Μπουμπούκι μου, μπουμπούκι μου. Ωραία τώρα, θα μείνουμε τρεις μέρες κλεισμένοι μες στο δωμάτιο. Γιατί βρε Ρένια μου? Τι γιατί βρε Κώστα, πάνε τα ρούχα μας, φύγανε, κάναν check-out, πώς το λένε. Εντάξει, τόσα ρούχα έχουμε εδώ πέρα. Αυτά, αυτά είναι όλα μικρά και πρόστιχα. Εντάξει, θα μείνουμε με αυτά που έχουμε τώρα, θα καλάσουμε τις διακοπές μας βρε Ρένια. Εντάξει, θα μείνουμε με αυτά που φοράμε. Έτσι σε θέλω, αυτή είναι η Ρένια που αγαπάω. Η Ρένια η παρορμητική, η Ρένια του μέσα σε όλα, η Ρένια του ό,τι βρέξει. Κώστα, τι ήταν αυτό? Αντιλιακό, καρύδα μου μίλησε. Όχι ρε γαμώτο, όχι, δεν το πιστεύω, πάει για αυτά τα ρούχα. Τώρα δεν θα υπάρχει δίλημα. Κωστάκι μου, σαν γιγκιπούτι καρναβαλιστές είμαστε βρε αγάπη μου. Κοίτα πως μας κοιτάει ο κόσμος. Δεν κοιτάζουν εμάς. Τι κοιτάζουν? Περιμένουν να βγει το άρμα. Στα σταμάτα, πάω στο δωμάτιο, δεν αντέχω. Κάτσε μωρέ, πλάκα κάνω. Σάμα δεν μας γνωρίζει και κανένας εδώ. Αμάν, ο Λουκάς. Σταματήστε τη ζωή μου τώρα, θέλω να κατέβω. Ωχ, Θεέ μου. Θερμοπληξία φοντεύω να πάθω. Άντε να κάνεις διαβουτιά. Τι λες ρε Κώστα, έχεις δει το μαγιό της λεγάμενης? Το μαστίκιο πιο πολλά καλύπτει. Πολύ σεμνότυφη έχεις γίνει τελευταία. Ναι, για κοίτα. Πα. Αυτό δεν είναι μαγιό, είναι μαύρη ζώνη στο κολύμπι. Τι σου λέω. Μούτα με τον μπουρνούτζι ρε, θα κάνεις και στυλ. Τι λες μωρέ Κώστα, άσε με. Να πες ρε λίγο, να βρέξεις τα πόδια σου. Έλα. Άσε με, θα πάω να βρέξω μόνο τα πόδια. Έτσι μπράβο, έρχομαι κι εγώ. Seven inches from the midday sun.
Γεια σας, Κώστας. Μπούσκας. Έλληνας Κρίσος με 8 γράμματα. Έχουμε έρθει με το σκάφος μας. Το Μπούσκας 2. Το Μπούσκας 2, βεβαίως, διότι το Μπούσκας 1 είναι πολύ μεγάλο και δεν χωράει εδώ στην προβλήτα. Έτσι χρησιμοποιούμε το Μπούσκας 2 σαν τέντερ. Τέντερ εμείς οι ναυτικοί λέμε το βοηθητικό σκάφος. Κωστάκη, τέλεια είναι. Πάμε κι αλλού να γίνουμε ρεζίλι. Πάμε. Κυρία Μπούσκα. Ναταλία. Τι κάνεις εδώ? Με πήρε τηλέφωνο ο Νικόλας. Κέρδισε ένα δωμάτιο για 2 μέρες και μου το έκανε δώρο για να κάνω έκπληξη στο Λουκά. Πού είναι? Στο Μπούσκας 2. Καλά. Κάνω μια βόλτα στην παραλία μου, πως και τον βρω. Όχι, μην, Ναταλία. Τι πάθατε, κύριε Μπούσκα? Όχι, λέω. Τι θέλεις, Ναταλία, τη βουτιά στην παραλία? Τι θέλεις, Ναταλία, τη βουτιά στην παραλία? Τι θέλεις? Πρέπει να έρθεις πάνω, αγόρι μου. Γιατί? Γιατί έτσι. Πας καλά, ρε μάνα. Πολύ καλά πάω, αλλά πλάκωσε κόσμος. Έχετε άσθμα? Κύκνιο. Κύκνιο άσθμα. Λουκά, ακούς? Τι θέλεις, Ναταλία, τη βουτιά στην παραλία? Λουκά. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Δρόσησε, ε? Νομίζω ότι έχετε τη βαλίτσα μου. Α, δικιά σου είναι η βαλίτσα. Μπαγασάκο. Ρένια, έλα. Έλα να γνωρίσεις τον κύριο που έχει τη βαλίτσα με τα θαύματα. Τι? Ρένια. Κώστα, θα σου γνωρίσω τον κύριο Παπαδόγκονα. Τ' αφεντικό μου. Μα την καντεμιά ήταν αυτή? Να πάρω τη βαλίτσα του αφεντικού μου. Εγώ τι να πω για καντεμιά? Από όλα τα ξενοδοχεία του κόσμου εδώ βρήκε να έρθει. Δεν θα με πιστέψει ποτέ ότι δεν την απάτησα. Έκανες και εσύ τη λαδιά σου. Το ότι είμαστε διακοπές δεν σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Έχουμε μια αξιοπρέπεια να διαφυλάξουμε. Βεβαίως, πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια. Μαμά, θέλω να γυρίσουμε σπίτι να της μιλήσω. Με τίποτα. Ξέρεις πόσα μηνύματα έστελνα για να κερδίσω αυτό το τριήμερο. Τι είπες, Νικόλα, παιδί μου? Πόσα έστειλες, Νικόλα μου? 1000, 1500, κάπου εκεί. Πόσα? Δηλαδή θα πληρώσουμε το τριήμερο χρυσάφι στην κινητή τηλεφωνία. Ουπφ! Νικόλα, τρέχα! Θα πας κάφε! Έλα εδώ, βρε. Εγώ πάντως μια χαρά πέρασα. Γέμισα τις μπαταρίες μου. Είμαι τούμπανο. Ναι, με την Ναταλία όμως τι θα γίνει? Θα δείξει. Θυμίσουν τα καλοκαίρια εκείνο το καιρό. Με την παρέα στο φάμυρο το παλιό. Στο πάτι όλοι μαζευόμαστε για πάνια τα πρωινά. Στην Αφιτρίδη και στον Αδωνή το βράδυ σινεμά. Το Μέγα είναι ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ελλάδα από το 1989 προς